φτιάξω ράμεν. Αυτή την περίφημη συνταγή που την ακούτε όλη την ώρα και λέτε τι είναι αυτό το πράγμα και πώς τρώγεται και πώς γίνεται. Να σας πω ότι ένα ράμεν δεν θα σας πάρει παραπάνω από 15 με 20 λεπτά για να το φτιάξετε. Αλλά λατρεύω αυτή την ατάκα. Θα την καθιερώσω. Αρκεί να ακολουθήσετε τις οδηγίες μου και θα ξεκινήσουμε από το μηδέν. Δεν έχω έτοιμο τίποτα, είναι όλα πάνω στον πάγκο μου και θα ξεκινήσω μαζί σας ακόμα και να βράζω τα αυγά που θα βάλω μέσα στο ράμεν. Άρα, πάμε να ξεκινήσουμε πολύ απλά. Έχω ένα μικρό κατσαρολάκι και θα ρίξω λίγο αλάτι. Τέλεια. Αυτό το μάτι δεν το είχα ανάψει ποτέ, αλλά είναι αυτό. Yes, το πέτυχα. Προσθέτω 1, 2, 3, 4 αυγά. Όχι γιατί τα χρειάζομαι, 2 θα χρειαστώ. Απλά πάντα βάζουμε λίγο παραπάνω σε περίπτωση που σπάσει ένα αυγό ή 2 καθώς τα βράζουμε. Λοιπόν, βάζουμε αλάτι για να μην σπάσουν τα αυγά και ήδη έσπασε ένα. Αλλά δεν μας πειράζει, γιατί σας είπα ότι σε όλες τις συνταγές θέλω να κάνετε ακριβώς ό,τι κάνω για να είμαστε σίγουροι ότι κάποιος δεν θα κάνει λάθος. Από τη στιγμή που αρχίζει να βράζει το νερό, επειδή έριξα βραστό νερό, γι' αυτό το λόγο έριξα βραστό νερό, μετράμε ακριβώς 4 με 4,5 λεπτάκια. Άρα, κυρίαρχη συντάκτριά μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ να μου πείτε σε 4 λεπτάκια. Βάλατε χρόνο. Μπράβο. Σε 4 με 4,5 λεπτάκια για να βγάλω τα αυγά μου από το νεράκι. Τώρα, πάμε να συνεχίσουμε να φτιάχνουμε τα ράμεν μας. Έχω μία κατσαρολίτσα εδώ και θα τη βάλω δίπλα μου, γιατί θα γίνει ο καλύτερος μου φίλος και θα αρχίσω να προσθέτω υλικά. Για να φτιάξουμε ράμεν, χρειαζόμαστε μπόλικα λαχανικά. Θα ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με κρεμμύδι. Θέλω μισό κρεμμυδάκι, θα φτιάξουμε 2 μερίδες, οπότε θα βάλετε μισό κρεμμύδι, θα το κόψω έτσι σε χοντρά κομματάκια. Βράζει πολύ δυνατά αυτό, λίγο πιο σιγανά, γιατί άμα βράζει πολύ δυνατά θα σπάσουν τα βουλάκια μου όλα. Τώρα έχει σπάσει ήδη ένα, αλλά δεν μας πειράζει. Βάζω μισό κρεμμυδάκι μέσα σε μία κατσαρόλα. Εδώ, όπως το βλέπετε. Χρειαζόμαστε λίγο καρότο, οπότε αυτό που θα κάνουμε είναι τα μέρη του καρότου που δεν τα χρησιμοποιούμε για τη συνταγή μας, δηλαδή το εσωτερικό, θα το κρατήσουμε, αλλά τις άκρες δεν τις χρειαζόμαστε. Τις βάζουμε μέσα στο κατσαρολάκι και μαζί με τις άκρες ρίχνουμε και τη φλούδα από το καρότο μας. Εδώ. Καταπληκτικό, γιατί τίποτα δεν πρέπει να πηγαίνει χαμένο στην κουζίνα μας. Αφήνω το καρότο στην άκρη. Έτοιμο. Παίρνουμε το κολοκύθι μας, το κόβουμε στη μέση. Εδώ, και αυτό που δεν χρειαζόμαστε από το κολοκύθι, δηλαδή το εσωτερικό του, το βγάζουμε, γιατί έχει πολλά σπόρια, εδώ και εδώ, και το βάζουμε και αυτό μέσα στην κατσαρόλα, εδώ. Βέβαια, άμα θέλετε να το κάνουμε λίγο πιο επαγγελματικά, μπορούμε να το κόψουμε στα 4, όπως είναι, και να βγάλουμε τελείως όλα τα σπόρια, γιατί εμείς θέλουμε μόνο το πράσινο μέρος, το εξωτερικό, εδώ. Λίγο προσεκτικά. Βγάλετε τα σποράκια, δεν τα χρειαζόμαστε, πάνε μέσα για να κάνουμε έναν ωραίο ζωμό. Γιατί πρέπει να κάνουμε ένα γρήγορο ζουμάκι για τα ράμεν, πολύ γρήγορο, του δεκαλέπτου και να είναι πάρα πολύ γευστικό. Αυτά θα τα κρατήσω και αυτά θα τα βγάλω. Εδώ και βέβαια εδώ. Πάει και αυτό μας. Οπότε, εκεί πέρα που είχα μόνο καρότο, τώρα έχω καρότο και κολοκυθάκι. Τώρα, έχω πράσο. Στο πράσο, να ξέρετε, ποτέ μα ποτέ δεν χρησιμοποιούμε το πράσινο μέρος πάνω-πάνω. Οπότε, το κόβουμε το πράσο, το πράσινο μέρος πάνω-πάνω, που δεν είναι πάρα πολύ γευστικό, το βάζουμε μέσα στο ζουμί μας, εδώ, και πάντα μα πάντα τα δύο πρώτα φιλαράκια, και αυτά είναι σκληρά, τα αφαιρούμε. Οπότε, γιατί όχι, να μην πάνε μέσα στο ζωμό μας. Ουσιαστικά αυτά που θα πετούσατε κανονικά, εγώ σας τα βάζω μέσα στο ζωμό για να κάνετε κάτι ποιοτικό. Πάλι, στο φρέσκο κρεμμυδάκι. Το πρώτο φύλλο το αφαιρούμε, γιατί δεν μας αρέσει, είναι σκληρό, το βάζουμε και αυτό μέσα στο ζωμό μας. Και κοιτάξτε εδώ πώς ήταν τα λαχανικά και πώς έγινε. Βγάλαμε οτιδήποτε δεν θα χρησιμοποιήσουμε και αντί για να το πετάξουμε στα σκουπίδια, το βάλαμε εδώ μέσα. Τώρα, παίρνω ένα μικρό ξύλο κοπής, γιατί ήρθε η ώρα να μεταχειριστώ λίγο το κοτόπουλό μου. Γαντάκια, 1-2. Είπαμε ότι όταν πιάνουμε κοτόπουλο προσέχουμε πάρα πολύ. Είμαστε προσεκτικοί, γιατί είμαστε και σοβαρή επιχείρηση εδώ πέρα. Πόση ώρα έχει περάσει? Ακόμα 1,5 λεπτό. Ωραία. Λοιπόν, παίρνουμε ένα μαχαιράκι,
παίρνουμε ένα φιλέτο κοτόπουλο και βγάζουμε το παραφίλετο που υπάρχει από κάτω, εδώ πέρα. Το βάζουμε μέσα, μαζί με τα υπόλοιπα λαχανικά και κόβουμε το κοτόπουλό μας στα τρία. Εδώ. Ένα, δύο, τρία. Τέλειο. Παίρνουμε το ξυλοκοπής πίσω με το μαχαίρι που χρησιμοποιήσαμε το άλλο. Το αφήνουμε στη λάτζα, βγάζουμε τα γάντια μας και είμαστε πεντακάθαροι κύριοι και ξέρουμε ακριβώς τι μας γίνεται. Πάει και αυτό πίσω. Λοιπόν, τώρα, όπως είναι εδώ πέρα, θα προσθέσω λίγα αρωματικά. Ένα φιλοδάφνης. Να σας πω ότι η συνταγή έτσι όπως την κάνω, την κάνω εγώ. Κανονικά, το ράμεν γίνεται με ντάσι και φίσος και σόγια σος και σεσαμέλο και πάρα πολύ δύσκολα υλικά που εσείς δεν θα μπορέσετε να τα βρείτε. Εγώ έψαχνα στην Κύπρο να βρω ντάσι και δεν βρήκα πουθενά. Γι' αυτό το λόγο σας δείχνω μία εκδοχή που μπορείτε να κάνετε όλοι ράμεν με υλικά που μπορείτε να βρείτε σίγουρα στο πιο κοντινό σας σούπερ μάρκετ. Πιστέψτε με ότι όταν δοκιμάσετε δεν θα καταλάβετε καμία διαφορά και θα πείτε ο Άκης είναι πάρα πολύ μπροστά και θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ μόλις το πείτε. Λοιπόν, θα βάλουμε έναν ζωμό κοτόπουλο. Πολύ καλά ακούσατε. Αντί για ντάση βάζουμε ζωμό κοτόπουλο μέσα. Και πού είναι το νεράκι μου, να το. Ρίχνουμε και το νεράκι μας. Ωλαλα, σε λουί. Βάζουμε πάνω στη φωτιά. Εδώ. Ανοίγουμε τη φωτιά. Και από τη στιγμή που δούμε να αρχίσει να βράζει το νερό, σιγανή η φωτιά μας, μετράμε ακριβώς 8 λεπτά. Μου κάνει σήμα η αρχισυντάκτριά μου ότι μόλις βράσανε τα αυγά. Οπότε πάω πίσω, αδειάζω γρήγορα όλο το νερό, ρίχνω παγωμένο νερό, το ξαναρίχνω στην άκρη, το ξαναρίχνω μέσα και ρίχνω τελευταίο παγωμένο νερό, και αφήνω μέσα το παγωμένο νερό για να σταματήσω τα αυγά μου από το βρασμό τους. Βλέπετε, εδώ πέρα είχαμε μία μόνο μικρή εμπλοκή, ένα βουλάκι μας χάλασε, αλλά τα υπόλοιπα είναι μια χαρά. Το αφήνω στην άκρη μια χαρά, θα βάλω λίγο ντάκο μέσα και λίγο ελαιόλαδο, θα το φάω σαν πρόγευμα, όση ώρα περιμένω να γίνει το κοτόπουλό μου. Θέλει, ακριβώς σας είπα από τη στιγμή που αρχίζει να βράζει το νεράκι, 10 μόνο λεπτάκια. Σε 10 λεπτάκια θα συνεχίσουμε τη συνταγή μας. Λοιπόν, μετά από 10 λεπτάκια, από τη στιγμή που άρχισε να βράζει ο ζωμός μέσα στην κατσαρόλα, το κοτοπουλάκι μου έχει βράσει, το αφαιρώ, το αφήνω στην άκρη, προσεκτικά εδώ. Δεν χρειάζεται να βράσει άλλο. Γιατί άμα το παραβράσουμε και λίγο ακόμα, θα αρχίσει να σκληραίνει. Τώρα είναι πολύ μαλακό και είναι τρυφερό. Όταν βράζουμε πολύ ώρα το κοτόπουλο, να ξέρετε ότι γενικά σκληραίνει και δεν είναι ωραίο. Τώρα, σβήνω τη φωτιά, αλλά αφήνω όλα τα λαχανικά μέσα στην κατσαρόλα προς το παρόν. Και πάμε να ετοιμάσουμε τα ράμεν μας. Αυτό το χρειαστώ στη συνέχεια. Και έχω πάρει δύο διαφανή μπολ εδώ πέρα. Εσείς μπορείτε να πάρετε ό,τι μπολάκι σας αρέσει. Απλά ήθελα να βάλω διαφανή σαν πρώτη φορά που φτιάχνουμε ράμεν, για να δείτε ακριβώς και τη σύνθεση και τα χρώματα που υπάρχουν μέσα σε ένα ράμεν. Παίρνω τα noodles μου, έχω πάρει noodles ρυζιού. Τα βάζω μέσα στο μπολάκι. Εδώ και εδώ. Το φανταστικό με αυτή τη συνταγή είναι ότι δεν χρειάζεται να ασχοληθείτε καθόλου από εδώ και πέρα με τίποτα, μόνο με το μαχαίρι σας. Αυτό είναι που λατρεύω. Λοιπόν, θα τα έχω εδώ πέρα δίπλα όλη την ώρα και θα προσθέτω υλικά. Ξεκινάω να προσθέσω υλικά που ήδη έχω βάλει μέσα στο ζωμό. Λοιπόν, ξεκινάμε πρώτα απ' όλα με το πράσο. Κόβουμε λίγο πράσο εδώ. Το κόβουμε εδώ πέρα, έτσι όπως το βλέπετε, εδώ πέρα στη μέση. Εδώ, το ανοίγουμε, βγάζουμε το κεντρικό κομμάτι που υπάρχει στη μέση, γιατί είναι πάρα πολύ σκληρό και δεν τρώγεται. Ανοίγουμε εδώ και κόβουμε ωραία ζουγιέν. Τέλεια. Βάζω λίγα εδώ και βάζω λίγα και εδώ. Τέλεια. Συνεχίζω με το κολοκυθάκι μου. Πάλι βγάζω το περισσότερο λευκό που έχει. Εδώ. Και θα κόψω ωραία ζουγιέν και το κολοκύθι μου. Εδώ και εδώ. Λίγα πάνε εδώ και λίγα πάνε εδώ. Λίγο ακόμα κολοκύθι
Πάλι ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, ζουγιέν. Και εδώ. Εδώ. Και εδώ. Συνεχίζω με το καρότο μου, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Κόβω ένα κομμάτι. Κόβω λεπτές φέτες. Αυτή πάει για τον σεφ. Από εδώ κόβω λεπτές φετούλες. Και θα τα κόψω και αυτά ωραία λεπτά στικάκια. Πρέπει να τα κόψουμε πολύ λεπτά, γιατί ουσιαστικά τα μαγειρεύουμε μόνο με το καυτό νερό που θα ρίξουμε στο τέλος. Οπότε δεν πρέπει να είναι χοντρά. Και δώστε διαφορετικά χρώματα. Κοιτάξτε τι υπέροχο που άρχισε να φαίνεται. Υπάρχει τρέλα αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό με τα ράμεν. Συναγωνίζονται όλοι οι σεφ για το ποιος θα φτιάχνει τα καλύτερα ράμεν. Βέβαια για μένα η απλότητα πάντα νικάει τα πάντα. Γι' αυτό το λόγο μου αρέσει αυτή η συνταγή, γιατί είναι απλή, εύκολη και μπορεί να τη φτιάξει ο καθένας. Και πιστέψτε με, μπορείτε να βάλετε ό,τι υλικά. Αυτό είναι λίγο χοντρούλικο. Αν βλέπετε ότι είναι πολύ χοντρό, κόψτε το λίγο πιο λεπτό. Έχει μείνει και ένα στικάκι από πριν εδώ. Ωραία. Και ξανά λεπτές φετούλες. Εδώ. Πάει και αυτό μέσα. Λοιπόν. Έχω λίγο φασολάκι εδώ πέρα, θα το κόψω και αυτό ωραία κομμάτια, εδώ. Μισό-μισό, λίγο εδώ, λίγο εδώ. Έχω λίγο σπανάκι και αυτό λεπτές φέτες, εδώ. Λίγο εδώ, λίγο εδώ. Κοιτάξτε πόσο υπέροχο έχει αρχίσει να φαίνεται. Δεν είναι συγκλονιστικό. Και αυτά τα πάρω στην άκρη, δεν τα χρειάζομαι άλλο. Και αυτά. Και έχω το κοτόπουλο που έχω βράσει. Θα το κόψω και αυτά ωραία κομματάκια εδώ πέρα. Εδώ. Και το υπόλοιπο εδώ. Η συνταγή βγαίνει ακριβώς για δύο μερίδες, σας το είπα. Προσέξτε, μην μείνει κανένα πιπεράκι όπως έμεινε εδώ πέρα από πριν. Δεν θα είναι καθόλου ευχάριστο για ποιον το φάει. Και αυτό το κόβουμε ωραία κομματάκια. Και πάει δίπλα. Εδώ. Και τώρα ήρθε η ώρα για τις τελικές πινελιές. Οι τελικές πινελιές αφοράν το ζωμό μας. Έχω πάρει ένα μπολάκι με ένα σωροτήρι και δεν τρέχει τίποτα με το ζωμό, απλά επειδή είναι μια πολύ τελικάτη σούπα το ράμεν, θέλω να είναι τελικάτο και το αποτέλεσμα. Που σημαίνει ότι θα πάρω μια πετσέτα, θα τη βάλω πάνω και θα περάσω όλο το ζωμό μέσα από την πετσέτα, γιατί όπως βλέπετε εδώ πέρα, το κοτόπουλο καθώς έβρασε, έβγαλε λίγα κομματάκια. Και αυτά εγώ δεν τα θέλω μέσα στο ζουμί μου. Θα το ρίξω μέσα από την κατσαρόλα, κατευθείαν στο πανί εδώ πέρα. Μαζί με όλα τα λαχανικά, εδώ, θα στραγγίξω λίγο, να βγει όλο το ζουμί, γιατί όλη η γεύση είναι εδώ. Κοιτάξτε, και έτσι όπως είναι καθαρός ο ζωμός, κοιτάξτε εδώ διάβγεια, κοιτάξτε εδώ. Είναι σχεδόν διαφανής. Θα βάλω πάνω στη φωτιά και πρέπει να δώσω μία βράση, γιατί πρέπει να είναι καυτός ο ζωμός μου. Αλλά δεν θα το δώσω βράση μόνο του, καθώς θα το δώσω μία βράση, θα ρίξω μέσα μία γεμάτη κουταλιά της σούπας σισαμέλαιο, εδώ, και τρεις κουταλιές της σούπας σόγια σος. Με το που ρίξω τη σόγια θα μαυρίσει. Αλλά μην σας φοβίζει αυτό. Είναι dark η σόγια σος που χρησιμοποιώ, γι' αυτό μαυρίζει. Αλλά δεν μας πειράζει καθόλου. Λοιπόν, ανακατεύω, περιμένω να βράσει και όση ώρα περιμένω να βράσει, αυτό που θέλω να κάνετε είναι να πάρετε το κουτάλι σας, να ρίξετε μία κουταλιά της σούπας σόγια σος μέσα στο ράμεν, εδώ. Και μισή κουταλιά του γλυκού, ίσα ίσα, σισαμέλαιο, πάλι μέσα στο ράμεν σας, εδώ.
Όπως βλέπετε, δεν έχουμε βάλει καθόλου αλάτι, έχουμε βάλει μόνο τη σόγια. Σε περίπτωση που σας αρέσουν τα αλμυρά, μπορείτε να βάλετε ή κάτι αλμυρό. Αλλά αυτό που θέλω να προσέξετε είναι ότι ο ζωμός από το ράμεν που θα ρίξουμε μέσα πρέπει να είναι 100% καυτός, γιατί το χρειαζόμαστε ζεστό. Να μαγειρέψει λίγο τα λαχανικά μας και φυσικά να μαγειρέψει τα noodles μας. Τα noodles που έχω πάρει εδώ πέρα είναι noodles ριζιού στιγμής, που σημαίνει ότι με το που ρίξουμε καυτό το ζουμί, βράζουν κιόλας και είναι έτοιμα. Σε περίπτωση που πάνω στη συσκευασία γράφει ότι τα noodles σας θέλουν παραπάνω χρόνο βρασίματος, 3, 4, 5 λεπτά, πρώτα θα τα βράσετε λίγο με λίγο νεράκι και μετά θα τα ρίξετε μέσα στο μπολάκι. Προσέξτε το αυτό, γιατί δεν θέλω σε καμία περίπτωση να βάλετε noodles και να μην έχουν βράσει. Λοιπόν, άρχισε να βράζει, το βλέπετε εδώ. Αλλά θέλω να βράζει πολύ δυνατά, είναι απαραίτητο να βράζει το ζουμί. Οπότε περιμένουμε. Δεν θα πάρει πολλή ώρα. Όχι, 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 όχι. Τώρα άρχισε να βράζει. Οπότε, σβήνω τη φωτιά και σας είπα ότι η συνταγή είναι για ακριβώς δύο μερίδες. Μοιράστε το. Ένα εδώ. Και εδώ. Φροντίστε τα νούντλες να βυθιστούν μέσα στο καυτό ζουμάκι για να βράσουν εδώ. Τέλειο. Και εδώ. Είναι φανταστικό. Και δεν έχουμε τελειώσει, γιατί έχουμε τα αυγουλάκια μας. Λοιπόν, καθαρίζω τα αυγά μου εδώ. Ένα. Και άμα έχετε κάνει ακριβώς ό,τι σας είπα, 4 με 4,5 λεπτά, θα δείτε πώς θα είναι τα αυγουλάκια μέσα. Κρυώνουμε γρήγορα και το αυγό είναι τέλεια βρασμένο. Αυτό θα μπορούσε να είναι και κανονικό επεισόδιο, πώς βράζουμε αυγά, γιατί οι περισσότεροι δεν ξέρουν. Λες σε μια συνταγή βράζουμε τα αυγά, 5 λεπτά. Και βάζουν τα αυγά και χωρίς να βράζει το νερό, μετράμε 5 λεπτά και βγαίνει ομό. Μετά λες βράζουμε 8 λεπτά. Πάλι δεν το πετυχαίνουν. Αυτό που έκανα εγώ όμως, δίνει την τελειότητα. Πάει. Ένα αυγό στην κάθε μερίδα. Εδώ, ένα εδώ και ένα εδώ. Και φυσικά, σωτά και να πετάξω αυτά εδώ, ράμεν, χωρίς. Φρέσκο κρεμμυδάκι, παίρνουμε μόνο το πράσινο μέρος. Και φυσικά, κόριανδρος. Χοντρά κομμάτια, μόνο τα φύλλα. Και αυτό που κάνουμε είναι το εξής, κοιτάξτε εδώ. Σε μία γωνίτσα βάζουμε το φρέσκο κρεμμυδάκι. Εδώ και σε μία γωνίτσα βάζουμε τον κόριανδρο. Εδώ. Δεν θέλουμε να κρύβεται τίποτα από αυτό το υπέροχο πιάτο. Είναι μόνο αρωματικά, γεύση και αγάπη. Νομίζω ότι πια σας έχω κάνει ειδικούς ακόμα και στην Ιαπωνέζικη κουζίνα. Ράμεν σε 20 λεπτά δεν έχει κάνει άνθρωπος ποτέ στην τηλεόραση ή γενικά. Αλλά εγώ βρήκα την πατέντα χωρίς δάση, χωρίς πολλά ιδιαίτερα υλικά, με λίγο σαμελό, λίγο σόγια, λίγα λαχανικά, λίγο κοτόπουλο, ολοκληρωμένο γεύμα. Γεια σας, να έχετε μια υπέροχη ημέρα. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.